Και ο Μανώλης ήρθε κανονικά όπως πρέπει πλέον. Έτσι. Τώρα ναι. Τώρα μάλιστα. Ναι, ναι, τώρα, μάλιστα. Τώρα ναι. Για να μην έχεις δικαιολογία ότι δεν μπορώ, δεν αντέχω, γιατί είσαι ικανός να το πεις και αυτό. Όχι, όχι, αλλήμον, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Απλά επειδή είχαμε και την Κυριακή την περιπέτεια με την υγεία μας, ναι, πρέπει να προσέχουμε. Μια χαρά είσαι σήμερα. Περδίκη. Είσαι πολύ καλά σήμερα. Πάντως θα πρέπει, δόξα τω Θεώ, η δουλειά μας κάνει καλύτερα, έτσι αισθανόμαστε. Mm-hmm. Πάντως η πιο ωραία φάση θα ήταν τώρα να μπω σε αυτό το καράβι, να κάτσω με καλοριφέρ μέσα, να πίνω τσάι. Να πίνεις τσάι, ναι. Όχθη. Ξέματα. Ναι, ναι, η αλήθεια. Ξέματα. Και επίσης κάτι που παρατήρησα εδώ, τα κουλούρια που έρχονται. Mm-hmm. Το πρωί ρωτάς ο κουλουρά, αν είναι ζεστό το σημί, το κουλούρι. Πού να είναι ζεστό τώρα με αυτό το κρύο, αν εκτένεσα το άρθρο σήμερα στην εφημερίδα Χουριέ του Ζεντά Τεργίν, του σημαντικότερου πολιτικού αναλυτή της τουρκικής εφημερίδας, που αναφέρεται στο ζήτημα των F-16. Μάλιστα. Και αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση είναι δύο παραγράφοι. Η μία που αφορά την Ελλάδα και η άλλη με το Ισραήλ, επειδή σας αναφέραμε και την έκθεση. Η πρώτη παράγραφος, μεγάλη παράγραφη, βασικά όχι μία, τρεις παραγράφοι, αφορούν την Ελλάδα και λένε, και λέει χαρακτηριστικά, ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ έχουν τη σημασία τους. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που πρέπει να παρατηρήσουμε. Η Τουρκία έχει κάνει έτοιμα, λέει, για τα F-16 από το 2021 ξεκίνησε η προσπάθεια, αλλά ενδιάμεσα η Ελλάδα ήδη εξυγχρονίζει τα δικά της F-16 Block 70. Μάλιστα. Σε επίπεδο Block 70, λέει. Αυτός ο εξυγχρονισμός ήδη ξεκίνησε να προκαλεί ένα πλεονέκτημα της Ελλάδος στο Αιγαίο, στους εθέρες του Αιγαίου εννοεί, και αυτή η άποψη αρχίζει να επικρατεί στην Άγκυρα, ότι δηλαδή η Ελλάδα αρχίζει να αποκτά πλεονέκτημα στο Αιγαίο με τα εξυγχρονισμένα F-16 Block 70. Δεν το λέει ο Σεντάτ Εργίν, λέει ότι στην Άγκυρα αρχίζει να επικρατεί αυτή η άποψη. Πράγματι, αυτό που μαθαίνουμε κι εμείς είναι ότι και στην συνάντηση με τον Άντωνι Μπλίνκεν εκφράστηκε αυτή η άποψη της Τουρκίας, ότι παρά την μείωση της έντασης και την βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ότι οι ΗΠΑ βοηθούν την Ελλάδα, βοηθούν περισσότερο την Ελλάδα στα εξοπλιστικά προγράμματα, και αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Τουρκία. Ο δεύτερος προβληματισμός είναι το τι θα κάνει η Τουρκία σε σχέση οι ΗΠΑ με την Τουρκία. Λέει ότι η στάση της Τουρκίας που στήριξε για το Ισραήλ και τη Γάζα προκάλεσε πολύ σοβαρό πρόβλημα και στο Κογκρέσο, διότι το Ισραηλινό λόμπι ενδεχομένως να μην λειτουργήσει υπέρ των συμφερόντων της Τουρκίας, δηλαδή εννοεί εναντίον βεβαίως, καθώς η Τουρκία στήριξε τη Χαμάς σε όλη αυτή τη φάση, και αυτό ενδεχομένως για αυτό το λόγο και ο Μπλίνκεν να μην μπορεί να εγγυηθεί για το ζήτημα των F-16 προς την Τουρκία. Ωστόσο, ότι οι Τούρκοι λένε ότι στην Άγκυρα επικρατεί η άποψη ότι η Ελλάδα αποκτά το πλεονέκτημα στους εθέρες του Αιγαίου, μας προκάλεσε ιδιαίτερη. Παραδέχονται μια πραγματικότητα, δηλαδή, Μανώλη, την οποία την ξέρουν όλοι. Βεβαίως, διαφορετικό να το λέει και η Τουρκία αυτό και να δημοσιεύεται στην αρθρογραφία, στην μεγάλη εφημερίδα στη Χουριά, στη μεγαλύτερη εφημερίδα της Τουρκίας. Είναι σημαντικό, Μανώλη, πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό. Βεβαίως, καταλαβαίνετε, δεν αναφέρεται, εδώ μου αναφέρεται μόνο στα F-16. Υπάρχει και ο παράγοντας των Ραφάλ, που σύμφωνα πάντα με τον Γιασάρ Γκιουλέ, τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, όπως και πολλών άλλων αναλυτών, η Τουρκία στοχεύει τα Eurofighter, γιατί θέλει να πάρει τα Eurofighter για να εξισορροπήσει την αλλαγή ισορροπίας στο Αιγαίο με τα Ραφάλ. Αυτό έχει εκφραστεί από πολλούς στρατιωτικούς αναλυτές εδώ στην Τουρκία. Δηλαδή, Ραφάλ και F-16 έχουν δημιουργήσει ένα γεγονός στο Αιγαίο που η Τουρκία προσπαθεί να εξισορροπήσει, είτε παίρνοντας τα F-16 είτε αγοράζοντας Eurofighter. Και αν δεν γίνουν τα δύο από αυτά, θα ψάξουμε αλλού, λένε χαρακτηριστικά. Όμως